Λοιπόν, έχουμε και ένα challenge. Μας έφυγε το βιβλίο σου που είναι εκπληκτικό. Ο Χρήστος το έχει μελετήσει όλο, οπότε θα απαγγείλει Χατζηπαύλου τώρα. Δεν ξέρω αν είσαι και έτοιμος. Και εμείς θα βαθμολογήσουμε. Ο Χρήστος διαβάζει Χατζηπαύλου. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Τέλεια. Να το Σίντι, να είναι λογοτεχνική βραδιά. Κάτι διάβασα και γέλασα. Ξεκίνησε. Στο κεφάλαιο 10, μιλάς για το σεξ. Ναι. Εντάξει. Αρχικά θέλω να σε ρωτήσω, με συγχωρείς κιόλας, στο σεξ έχεις βάλει εδώ πέρα ένα αστεράκι. Ναι. Είναι έξτρα το σεξ, δηλαδή είναι, τι είναι, είναι πρόσθετο. Όχι, συνήθως τα αστεράκια στο τέτοιο παραπέμπουν κάπου. Απλά δες παρακάτω τι γράφει. Έχω δει τι γράφει. Θέλω να νιώσεις την εμπειρία. Επίσης να πούμε ότι επειδή ξέρεις πάλι. Δεν ξέρω αν θα νιώσω την εμπειρία. Στο σεξ. Έχω γράψει από κάτω ότι εάν με το που πήρες το βιβλίο άνοιξες κατευθείαν εδώ, κάτι δεν πάει καλά. Γιατί είναι ένα κεφάλαιο που έχει μέσα παραμύθια. Καλό τεχνολογία, κεφάλαιο σχέσεις, κεφάλαιο γονείς, κεφάλαιο διασημότητες, κεφάλαιο και πάει κατευθείαν στο σεξ. Και το έχω αυτό στον αστερίσκο από κάτω. Πολύ ωραία. Και μάλιστα θα πάω και σε ένα συγκεκριμένο, σε μια συγκεκριμένη υποκατηγορία που λέει sex toys. Και αναφέρεις εδώ, υπέρ, προσθέτουν ποικιλία και φαντασία στην πράξη. Είναι διεγερτικά για τη γυναίκα και συναρπαστικά για τον άντρα που, ενώ παίζει με διάφορα gadget, πατώντας κουμπιά χωρίς να κάνει τίποτα άλλο, φέρνει τη σύντροφό του σε οργασμό. Μην κοίτα σε μένα, εγώ το ξέρω, εγώ το έγραψα από εκεί πες. Είναι βιωματικό. Anyway. Κατά. Η ερώτηση δεν χρειάζεται να μου άρεσε. Δεν χρειάζεται κακό γιατί βάζεις δικά του τέτοια. Λοιπόν, κατά. Ήταν παγίδα. Έλα, κατά. Είναι πιθανό στον άντρα να υπερισχύσει διάθεση να παίξει με τον gadget, κάνοντας το δονηστή διαστημόπλοιο. Επίσης, επειδή ορισμένα από αυτά χρειάζονται φόρτιση, απαιτείται καλός προγραμματισμός. Γιατί η φράση «αγάπη μου» δεν έχει φορτίσει ακόμη, ξεκίνα μόνη σου και έρχεται, σκοτώνει την ερωτική διάθεση. Ναι. Και επίσης, αυτό το διάβασες, λες και διαβάζεις Viper, ενώ είναι χιουμοριστικό βιβλίο. Θέλει μία άλλο τονισμό. Επίτηδες το έκανα. Εντάξει, ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε, ναι. Ψηφίζουμε, εντάξει. Εγώ θα βάλω καλό. Και εγώ πολύ μας είπε καλό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ βάζω καλό. Πάρα πολύ ωραίο. Φύσαγε το κείμενο, φύσαγε. Ναι, ναι. Και το κείμενο και το performance πολύ καλό. Εντάξει, θα μπορούσε και λίγο καλύτερα. Θα μπορούσε λίγο καλύτερα, ναι. Εντάξει, είναι, ήθελε λίγο πινελιά. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.